Αδιέξοδο της Κοστούλας Μητροπούλου. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Τον περίμενε ξανά, μέρες πολλές και ώρες. Θα ερχόταν άξαφνα, όπως κάθε φορά, να της μιλήσει για τα τρένα και για τον έρωτα, τόσο παράξενα και με εκείνες τις λέξεις του πάντα διαλεγμένες σωστά. Τον περίμενε και δεν ένιωθε αγωνία, όχι, ούτε και θα μπορούσε να πει αν το ήθελε στα αλήθεια να έρθει μέσα σε αυτό το στενό κύκλο από στέρηση και επιθυμίες παλιές, σχεδόν χωρίς σχήμα. Όχι, δεν ήξερε αν το ήθελε στα αλήθεια να έρθει. Θυμόταν το πρόσωπό του, τα χέρια, τις λέξεις του ακόμα, τόσο σωστά διαλεγμένες πάντα. Θυμόταν κάθε τι σχετικό με εκείνον, με τις συνήθειές του, με το σχήμα του. Έπειτα, είχε προσπαθήσει πολλές φορές να καταλάβει γιατί τον περίμενε κάθε φορά να έρθει, να της μιλήσει για τα τρένα και τον έρωτα. Είχε προσπαθήσει άδικα να βρει μια αιτία σε όλη αυτή την αναμονή που της φαινόταν χωρίς κανένα νόημα. Στο τέλος, είχε καταλήξει εύκολα σε μια όμορφη δικαιολογία που της θύμιζε παιδικό παραμύθι. Είπε στον εαυτό της κάτι για μοναξιά και για στέρηση και έπειτα θυμήθηκε με άξαφνο πανικό τα χρόνια που είχαν ζήσει μαζί, τόσο πολύ μαζί και μακριά και σαν να ήταν χτες που είχαν τελειώσει. Μόλις χτες που είχαν αρχίσει μια ιστορία τυχαία, παλιά. Κάθε φορά έβρισκε κάτι άσχετο με εκείνους τους δυο, με την ιστορία τους αυτή, άσχετο με τη στιγμή, και του το έλεγε, ίσα ίσα για να πει κάτι κι εκείνη, κάτι που θα θύμιζε ίσως καλοκαίρι, θάλασσα ή και έρωτα. Έχει τόσο πολύ κόσμο τα βράδια στους δρόμους, και τον κοιτούσε επίμονα, χωρίς να τον βλέπει ποτέ. Ω, ναι, ήξερε τόσο πολύ όλες τις λεπτομέρειες στο πρόσωπό του, στις κινήσεις του, στον τρόπο που έτρωγε ή γελούσε. Χωρίς άλλο, ο κόσμος στους δρόμους αργά το απόγευμα καταντούσε ενοχλητικός. Εκείνος συμφωνούσε πάντα μαζί της. Φρόντιζε να περπατάει πλάι της, αργοπορώντας λίγο το βήμα του και κάπου-κάπου θυμόταν να της χαμογελάσει. Μια μέρα, εκείνη μέτρησε τις φορές που της είχε χαμογελάσει. Ήταν ακριβώς 8. «Δεν είναι παράξενο», γέλασε και τον κοιτούσε. Εκείνος ήταν σοβαρός πολύ και σαν πως να είχε ενοχληθεί με αυτή την εκνευριστική λεπτομέρεια. «Κάνει πολύ ζέστη σε αυτή την αίθουσα» και προχώρησε στο διάδρομο του θεάτρου. Είχαν από νωρίς διαφωνήσει για το έργο και τώρα έβρισκαν τη συζήτηση γελία και μάταιη. «Το κλασικό ρεπερτόριο είναι νομίζω ξεπερασμένο και...» δεν τον άκουγε πια. Προσπαθούσε να μετρήσει σωστά την απόσταση ανάμεσα στα μάτια του. Ναι, ήταν πάντα μεγάλη η απόσταση ανάμεσά τους και όταν γελούσε έσμιγαν κάπως, μόνο τότε όμως. «Δεν με προσέχεις», φήμωσε η φωνή του. Άναψε τσιγάρο. Τα δάχτυλά του νευρικά, αϊκίνητα, τις θύμισαν χωρίς λόγο σκελετό. Ένιωσε ότι κρύωνε από ώρα. Του το είπε κιόλας και αμέσως μετά του ζήτησε τσιγάρο. «Μα... εσύ δεν κάπνιζες ποτέ?» Του χαμογέλασε αθελά της και σκέφτηκε ανόητα τις γκριμάτσες που έκανε μικρή μπροστά στο μεγάλο καθρέφτη της σάλας. «Μοιάζει σαν μαϊμού», τη μάλωνε πάντα η μητέρα και μετά σκέπαζε τους καθρέφτες, όπως όταν είχαν ένα θάνατο στην οικογένεια. «Είσαι αφηρημένη απόψε». Τον είδε μέσα από ομίχλη που διαλυόταν. Το πρόσωπό του, τα μάτια, η μύτη, το στόμα, ο κόμπος στη γραβάτα, τα χέρια, το κορμί. Έκανε μια προσπάθεια να βρει μια λέξη, όποια και να ήταν, δεν είχε καμιά σημασία. Μια λέξη τέλος πάντων. «Έξω θα βρέχει» και σταμάτησε απότομα. Τώρα μόλις το είδε στο μέτωπό του, ο υδρότας κυλούσε ενοχλητικός από ώρα.
ήρθε άξαφνα, όπως κάθε φορά που ήθελε να της μιλήσει για τα τρένα και τον έρωτα. Κάθισαν την Κριστά στη μεγάλη πολυθρόνα που της άρεσε να ξαπλώνει τα βράδια και της μίλησε μονάχα για τον καιρό. Τον είχε πολύ πειράξει στους ρευματισμούς αυτή η απότομη αλλαγή και το υγρό κλίμα της πολιτείας. «Ίσως θα έπρεπε να πάμε για λίγο καιρό κοντά στο βουνό. Τι λες κι εσύ, αγάπη μου?» Τον έβλεπε ώρες-ώρες αντικριστά στη μεγάλη πολυθρόνα να μιλά για τον καιρό και τις μολυσματικές ασθένειες που τις ευνοούσε φοβερά αυτό το κλίμα. Τον έβλεπε και δεν απορούσε καθόλου που δεν της θύμιζε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Αντίθετα μάλιστα, διασκέδαζε στην ιδέα ότι μιλούσε με έναν άγνωστο. Στο τέλος του πρόσφερε και κονιάκ και πιάνε και δυο στην υγειά τους με πολύ κέφι. Εκείνος σε λίγο διηγότανε τις περιπέτειές του από τον πόλεμο και όλο ζητούσε να του ξαναγεμίσει το ποτήρι. Είπαν ακόμα και σόκινα ανέκδοτα. Εκείνη γελούσε σαν παιδί και κάθε τόσο τον ρωτούσε αν θέλει να πιούνε κι άλλο. «Πάει τόσος καιρός που δεν έχω πιει ούτε γουλιά», και ξαναγέμιζε το ποτήρι της γελώντας. Όταν της είπε πως ήθελε να την ξαναδεί, εκείνη έγινε άξαφνα σιωπηλή και σταμάτησε να γελάει. «Πάει πολύς καιρός από τότε», άρχισε εκείνος αμήχανα. Έκανε να την πλησιάσει, όμως τα πόδια του δεν τον κρατούσαν και σκόνταψε στο χαλί. Βρέθηκε καθισμένος χάμω και ούτε που ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια προσπάθεια για να σηκωθεί. «Έχεις πιει πολύ, νομίζω», είπε εκείνη μόνο και ξαναγύρισε στη σιωπή της. Έπειτα και οι δυο είχαν μια έντονη διάθεση να μιλήσουν για τα παλιά, όμως το βρήκαν ανόητο και κάπως κουραστικό. Προτίμησαν να ξεκαθαρίσουν την αιτία που τους ανάγκασε να συναντηθούν. «Τεχνικές λεπτομέρειες φυσικά», έκανε εκείνος με μια αποτυχημένη διάθεση για χιούμορ. Εκείνη έγραψε μεθυσμένα «ναι» δύο φορές και ευχήθηκε να μπορούσε να κοιμηθεί. Το πρωί μίλησαν πολιτισμένα για τις δουλειές τους, για τα νέα της πρωινής εφημερίδας και φυσικά για τον καιρό. Ήπιανε ζεστό καφέ χωρίς ζάχαρη και προτίμησαν κι οι δυο να μην βαρύνουν το στομάχι τους. «Η ωφέλεια μιας δίαιτας γίνεται ολοφάνερη την πρώτη κιόλας βδομάδα», είχε ξέγνια στο ύφος όταν της τα έλεγε αυτά και εκείνη τα βρίσκε όλα λογικά και άχρηστα, όμως δεν την ενόχλησαν καθόλου ούτε στιγμή. Στη στάση του λεωφορείου της έδωσε το χέρι του. «Θα λείψω πολύ», είπε μόνο και στάθηκε. Εκείνη κοιτούσε μακριά, πίσω από την πλάτη του, ένα κοπάδι πουλιά που γυρνούσε επίμονα πάνω από τη στέγη της εκκλησίας. «Το ξέρω», είπε μόνο και προσπάθησε πάλι να βρει μια λέξη σχετική με τη στιγμή με εκείνους τους δυο. Δεν τα κατάφερε όμως. «Το λεωφορείο μου», έκανε άξαφνα και τράβηξε το χέρι της. Προχώρησε πίσω της σε απόσταση. Ο κόσμος στην αφετηρία βιαζόταν τέτοια ώρα και εκείνη ένιωθε την ανάγκη να βλέπει τα πουλιά από τη γωνιά που έστριβε το λεωφορείο. Στριμώχτηκε ανάμεσα στους βιαστικούς που έσπροχναν και έσκυψε να δει λίγο πριν να στρίψει το λεωφορείο στη γωνιά. Έστεκε εκεί, ακίνητος, και κοιτούσε τα πουλιά. «Το εισιτήριό σας», γύρισε στον εισπράκτορα. Τώρα τα τελευταία τα μάτια της την ενοχλούσαν. Κι άλλωστε δεν φαινόταν πια η εκκλησία μόλις έστριβε στη γωνιά. Σίγουρα δεν φαινόταν.